Θα μείνουμε κυρίε και κύριοι στην πλατφόρμα για την αντικατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών και πάμε με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Δαβλού να δούμε τι πρέπει να γνωρίζουν και τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι. Πάμε λοιπόν να, να δούμε κάποιε λεπτομέρειε για αυτό το θέμα. Όπω ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, προφανώ ξεκινάει αύριο αυτή η πλατφόρμα. Θα μείνει ανοιχτή μέχρι τι 5 Ιουλίου. Το site είναι το αλλαζοσυσκευή.gov.gr. Εκεί μπορούν να μπουν όσοι θέλουν. Δεν χρειάζεται να έχουν κανένα έγγραφο αν θέλει. Απλά κάνει την δήλωση αυτή. Παίρνει ένα βάουτσερ. Την πρώτη μέρα θα είναι τα αλφα ε, που λήγουν σε ένα και δύο, άρα θα τηρηθεί αυτό το σύστημα. Άρα κάθε μέρα θα μαθαίνουμε και ποιο είναι το επόμενο, ε, ο επόμενο ε, λήγοντα. Η επιδότηση που είναι από 30%-50% αφορά κλιματιστικά ψυγεία και καταψύκτε που μπορούν να είναι με οποιοδήποτε συνδυασμό, ή ένα από το καθένα, ή δύο ας πούμε, ψυγεία και ένα κλιματιστικό, ή δύο καταψύκτε ένα κλιματιστικό. Δεν έχει τόση σημασία αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει η ενεργειακή πούμε, κλάση να είναι Α. Δεν μπορεί δηλαδή να πας να πάρει ό,τι φτηνότερο έχει αγορά με χαμηλότερη ενεργειακή κλάση. Πρέπει να πάρει το, καλύτερο, το ανώτερο, αν θέλει, ενεργειακά. Αυτή άλλωστε. Είναι και τελ... πει, Αυτή είναι άλλωστε, αυτό τελειώνω. Αυτή είναι άλλωστε και η ιδέα του προγράμματο. ευχαριστούμε. Θα σε βρούμε σε λίγο και πάλι, Κωνσταντίνε.